Αναφέρεστε κάθε φορά στη Χούντα. Να ρωτήσω κάτι. Τα έκανε όλα σωστά τελικά η Χούντα? Όχι. Έκανε πολλά λάθη. Να σου θέλετε πω να ποια λάθη έκανε. Σοβαρά θέλω να μου πείτε τώρα. Μα σοβαρά. Πρώτα απ' όλα είχε μηδέν ανεργία. Εγώ, κύριε, με ποιο δικαίωμα μου στερεί να είμαι άνεργο? Έχω το δικαίωμα να είμαι άνεργο. Είχε εν συνεχεία μηδέν εγκληματικότητα, 0,03. Ναρκωτικά, 7 έμποροι ναρκωτικών εκτελέστηκαν στο Τιμπάκι. Δύο Γερμανοί ήρθανε, σκότωσαν ένα βενζινά, σε 3 μήνες είχαν εκτελεστεί. Λοιπόν, τώρα η Ελλάς μπορεί να καυχηθεί ότι οι νέοι της είναι πρώτοι σε θανάτους στα ναρκωτικά. Αυτό γιατί μου το στέρισε εμένα η Χούντα? Μπορεί να μου το στερήσει? Εν συνεχεία, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν κερδοφόρα. Τώρα όλα έχουν καταστραφεί. Μου στέρισε αυτό το δικαίωμα. Η Χούντα, δεν θα μιλήσω περαιτέρω, έχω γίνει αντιληπτός, έγινε από 15 συνταγματάρχες που από το 40 μέχρι το 49 πολεμούσαν για την Ελλάδα. Θα τους συγκρίνουμε τώρα με τους πολιτικάντες, αλλά σε αυτό το βιβλίο που είναι περίπου 900 τόσες σελίδες θα δείτε μέσα όλες τις αλήθειες που σας κρύβουν και όλες τις αποκαλύψεις. Εδώ μέσα υπάρχουν. Τι έγινε στο Πολυτεχνείο? Πάνε εκεί στο Πολυτεχνείο. Πηγαίνετε, περάστε από το Πολυτεχνείο να δείτε αυτό το καταβρωμισμένο, άθλιο κτίριο. Έγραψα στους Πριτάνης, μα δεν ντρέπεστε? Είναι πνευματικό ίδρυμα αυτό, δεν ντρέπεστε? Τι να σας πω, τα ίδια συμβαίνουν παντού. Και τώρα, αυτά τα οποία μας πάνε τα νεύρα, να δείτε τι θα πει Χούντα και τι θα πει Δημοκρατία. Πάλι στη Χούντα. Είναι ένας νεαρός. Θα την κατηγορήσω τη Χούντα. Α, εντάξει. Είναι ένας νεαρός, την κατηγορώ τώρα τη Χούντα, άκουσε να δεις. Είναι ένας νεαρός με μία κοπέλα στο κήπο που είναι έξω από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Και έρχονται 3-4 Πακιστανοί, χτυπούν τον νεαρό και τον κρατούν και βιάζουν την κοπέλα. Τη βιάζουν την κοπέλα. Πήγανε, συνελήφθησαν, πήγανε στον ανακριτή. Και μην κάνω χαρακτηρισμό, δεν τους προφυλάκησε, αλλά τους άφησε ελευθερούς με περιοριστικούς όρους. Δηλαδή απαγόρευσε εξόδου από την Ελλάδα. Να πηγαίνουν κάθε 15, δεν τους έβαλε στη φυλακή. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ελευθερία, ε. Ωραία. Τώρα, το κακό της Χούντας. Αυτοί οι 4 Πακιστανοί που εβίασαν την κοπέλα, θα τους είχαν φέρει στο Λαδά, θα τρώγανε ένα ξύλο που θα το θυμόντουσαν σε όλη τους τη ζωή και θα εξετελούν το. Αυτό είναι το κακό της Χούντας. Εσείς διαλέξτε να σας πηδάνε τις γυναίκες και να έχετε την δημοκρατική ελευθερία. Εύχομαι στο Θεό να υπάρξουν 3-4 Πακιστανοί, Ινδοί, ό,τι θέλετε αυτούς τους βαρβάρους και να βιάσουν τη δικαστή και την εισαγγελέα που είπανε να μην προφυλακιστούν για βιασμό. Και λυπούμε για τον νεαρό 23χρονών που συνόδευε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε, δεν μπορούσε να αντιδράσει. Τον πιάσαν 4, τι να κάνει? Βιάσαν την κοπέλα. Την άλλη μέρα που έμαθε ποιοι είναι, έπρεπε να είχε πάρει ένα μαχαίρι και να τους φάξει. Ή αλλιώς να αυτοκτονούσε. Αυτές είναι οι αρχές. Διότι το να βιάσεις μια γυναίκα δεν είναι έγκλημα σωματικό. Σκοτώνεις την ψυχή της γυναίκας με το βιασμό. Και ο νεαρός που τη συνέδευε δεν έχει μέσα του ανδρισμό να εκδικηθεί. Ποια δικαιοσύνη? Κολοκύθια δικαιοσύνη. Τους αφήσαν ελευθέρους, δεν ντρέπονται.